Υπάρχει μια ενημέρωση από τον Τόμψεν για την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και την πορεία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχει προοπτική ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλειών. Ακούω την κυβέρνηση να επιμένει πολύ σε αυτό. Με πολιτική λύση, πολιτικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Τι σημαίνει πολιτική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση? Σημαίνει, κύριε Βίτσα, ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη, όπως ακούγεται, να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνω στα ζητήματα που ήδη έχουν συμφωνηθεί, το κόμμα των ζητημάτων που έχουν συμφωνηθεί στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, σαν μια κίνηση καλής θέλησης, και για να ανοίξει και η ιστορία της χρηματοδότησης. Σταδιακά, σταδιακά. Κατά τη γνώμη αυτό μου, σημαίνει η πολιτική πρωτοβουλία ή κάτι άλλο? Διαδικασίες, σας το λέω, διαδικασίες καλών θελήσεων είναι απέξω. Είναι απέξω. Σημαίνει το εξής, ότι εμείς έχουμε καταλήξει και με το Κυβερνητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε επί δύο μέρες σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα προσυμφωνία, το οποίο έχει δύο στοιχεία, μέτρα τα οποία θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση τώρα, που θα μας πηγαίνουν όμως προς μια οριστική συμφωνία. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει βέβαια ένα ρεπορτάζ, αλλά εγώ νομίζω να περιμένουμε την κυβέρνηση να κάνει τις ανακοινώσεις. Να κάνει η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν είναι σε μια δεύτερο. Με συγχωρείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λέτε λοιπόν σε μια οργανωμένη κίνηση προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Ακούω τον Υπουργό των Οικονομικών να μου λέει τις 15 μέρες για τα ταμιακά μας διαθέσιμα που λένε. Και ακούω όμως και κορυφαία στελέχη του κόμματός σας και της κυβέρνησης να μου λένε συμφωνία δεν πρόκειται να γίνει και θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Ναι. Λαβαζάρης χτες. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν, για να μείνω στο προηγούμενο και να πάω στα επόμενα χωρίς να ρίχνω τους αγαπητούς γραμματείς και πρώην γραμματείς. Λέω λοιπόν, το ένα ζήτημα είναι αυτό. Αυτό να γίνει γνωστό. Και από την άλλη μεριά, επειδή ξέρουμε ότι το ζήτημα της επίλυσης του θέματος της ρευστότητας αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είναι το κεντρικό πρόβλημα, έτσι δεν είναι, είναι πολιτικό. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις. Εδώ υπάρχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θα κάνουμε επαφές και κάνουμε και επαφές και με άλλους ηγέτες. Mm-hmm. Και ώστε στην σύνοδο κορυφή στις 21 του Μάη να είναι, θα έλεγε κανένας, το οριστικό που να ολοκληρωθεί με ένα πριν ή μετά Eurogroup. Αυτή είναι η βασική. Με την παραμονή των κόκκινων γραμμών. Με την παραμονή των κόκκινων γραμμών τα έχουμε πει, αλλιώς δεν έχει νόημα η όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω όμως ότι είμαστε, άλλοι θα συμφωνήσουν. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε αρκετά κοντά, κατά τη γνώμη μου, σε συμφωνία. Συμφωνία με η οποία, γραμμές, λέτε. Αν γίνει αυτή η συμφωνία, για να πάω στο ζήτημα, αν γίνει αυτή η συμφωνία θα υπάρξουν και κινήσεις. Κινήσεις κατά τη γνώμη μου καλής θέλησης, δηλαδή κάνουμε μήπως και, νομίζω ότι δεν είναι ούτε σωστό, ούτε θα έλεγε κανένας επιθυμητό. Κανείς δεν του βάζει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Τώρα όσο αφορά τα άλλα ερωτήματα, όσο αφορά το ζήτημα της ρευστότητας, γιατί σε αυτό είμαστε πιεσμένοι. Νομίζουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε με μεγάλη προσπάθεια είναι να λυθεί. Πώς θα λυθεί το ζήτημα της ρευστότητας? Με μια ένεση ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Συμφωνία δεν γίνεται πάντως. Ο στόχος είναι να δοθεί δυνατότητα, να έχουμε δηλαδή την ευχέρεια, από μια μεριά να περάσουμε ένα ποσό στους προμηθευτές του δημοσίου, από τη μια μεριά, και δεύτερον να δοθεί δυνατότητα στις τράπεζες να ανοίξουν λίγο τη βρυσούλα της ρευστότητας, ιδιαίτερα σε κεφάλαια κίνησης που αφορούν τις, αυτή τη συμφωνία τρίτο. Πότε τη βλέπετε, κύριε Βίτσα? Εγώ θεωρώ ότι το αργότερο, για να μην βάζω όρια, γιατί ξέρετε, οι εγγεγραμμένες και οι υπομένες ομιλίες κάποτε, ημερομηνίες κάποτε φτάνουν. Θυμάμαι και την 24η Απριλίου. Κάποια στιγμή φτάνουν, και άρα καλό είναι να είσαι και λίγο. Εσύ λέτε μέσα στο Μάιο θα γίνει αυτό? Μέχρι το τέλος του Μαΐου πρέπει να έχει τελειώσει. Εγώ σας προσδιορίσα μια ημερομηνία η οποία είναι δεδομένη, 21 Μαΐου η Σύνοδος Κορυφής. Νομίζω ότι εκεί θα γίνει μια συνάντηση, συνεννόηση που θα δώσει. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα που έχει τρία ζητήματα. Αρχίζω από το μικρότερο, το οποίο είναι σοβαρό βέβαια. Πώς θα συμφωνηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει στην ουσία, για να μας καταλαβαίνει και ένας κόσμος που πιθανά να μην είναι εξοικειωμένος.
τι πόροι θα μπορέσει να αποδεσμεύσει κάτω από καμία καλή προπόθεση προς την εσωτερική αγορά. Πόσο το θέλει η ελληνική κυβέρνηση? 1,2 νομίζω, 1,5 θα ήταν ένα λογικό. Το δεύτερο, το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους, για να ξέρεις τι θα πληρώνει σε τόκους κτλ. Και το τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι το πιο σοβαρό, γι' αυτό είπα το πιο... το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας. Είναι το κεντρικό, δηλαδή, εγώ κατανοώ... Θέλει ένα σχέδιο, υπάρχει σχέδιο. Και θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κλίμα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι γενικά καλό και για την επίτευξη συμφωνίας. Δεν λέω ότι θα γίνει στα σίγουρα, καλό. Με την έννοια ότι γίνομαστε δέκτες αρκετών προτάσεων επενδυτικού χαρακτήρα, είτε από δημόσιες επιχειρήσεις του εξωτερικού, είτε από ιδιωτικά κεφάλαια. Πολύ μεγάλη σημασία θα παίξει βέβαια και ένα ολοκληρωμένο φορολογικό νομοσχέδιο. Δεν μιλάω για τις παρεμβάσεις. Λέω ένα φορολογικό νομοσχέδιο, γιατί στον επενδυτή, όποιος και να είναι, είτε ο δημόσιος φορέας που λειτουργεί με τον ένα άλλο τρόπο, είτε κοινωνικός φορέας, ακόμα και εσωτερικός, πρέπει να ξέρει το πλαίσιο μέσα στο οποίο. Προφανώς. Μισό λεπτό. Πριν μπούμε στα ευρύτερα και πριν μιλήσει και η κυρία, να πάρουμε μια εικόνα από το ρεπορτάζ. Τις πληροφορίες που υπάρχουν από τον Νίκο τον Φιλιππίδη που παρακολουθεί και το οικονομικό μας ρεπορτάζ και τα ξέρει τα πράγματα. Και να συνεχίσουμε. Έλα, Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.